αναφερθήκαμε σε ανάρτησή μας σήμερα το πρωί από αυτό το κανάλι για τη νέα μεγάλη τουρκική πρόκληση στα ανοιχτά της Λέσβου. Παρενόχλησαν σκάφος του λιμενικού, έκαναν και μικρές ζημιές αυτό. Σε κάθε περίπτωση είπαμε την πάγια θέση μας για μηδενική ανοχή πλέον στις τουρκικές προκλήσεις. Μετά τις προκλήσεις αυτές ακολουθούν πάντα τα τουρκικά μέσα. Μιλούν για παραβίαση των χωρικών υδάτων της Τουρκίας από σκάφος της ελληνικής ακτοφυλακής, το οποίο κυνήγησαν, όπως είπε, δυνάμεις της ακτοφυλακής της Τουρκίας της επαρχίας Μπαλικεσίρ, ανοιχτά των Κηδονιών. Φυσικά αναφέρεται στο περιστατικό της Λέσβου, όπου οι Τούρκοι εισήλθαν παράνομα στα ελληνικά χωρικά ύδατα και παρενόχλησαν το σκάφος του λιμενικού. Βλέπουμε πως παραποιούν τα τουρκικά μέσα την πραγματικότητα. Αναφέρονται για την περιοχή ότι είχε εισέλθει δήθεν στην περιοχή της Αιωλίδος, στα χωρικά ύδατα της Αιωλίδος, στη Μικρά Ασία, στην περιοχή των Κηδονιών. Σε κάθε περίπτωση, με αυτές τις προκλήσεις κάποια στιγμή πρέπει να δείξουμε μηδενική ανοχή, ούτως ώστε να σταματήσουν άμεσα. Είδαμε και τη μεγάλη επιτυχία των αρχών, οι οποίοι εντόπισαν φορτίο από την Τουρκία με προϊόντα απομιμήσεις, τα λεγόμενα προϊόντα μαϊμού. Οι τελωνιακοί ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων το εντόπισαν, το δέσμευσαν. Μιλάμε για αρκετά μεγάλο εμπόρευμα που είχε στόχο να πλημμυρίσει, σύμφωνα με το έγκυρο, το βήμα, την ελληνική αγορά. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας και των μηχανημάτων ελέγχου container βρήκαν 2.286 τεμάχια προϊόντων μαϊμού και 3.362 τεμάχια απομιμητικών αυτοκόλλητων ετικετών, ούτως ώστε να χρησιμοποιηθούν στην περαιτέρω δημιουργία τέτοιων εμπορευμάτων. Οι Τούρκοι, οι οποίοι συνεχίζουν να βρίσκουν βοά η περιοχή της Μικράς Ασίας από ελληνικά ευρήματα, συνεχίζουν να τα βρίσκουν. Το τμήμα ανασκαφών του Τουρκικού Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού βρήκε νέο εύρημα στην αρχαία ελληνική πόλη της Μητρόπολης, στην ευρύτερη περιοχή της Μύρνης της Ιωνίας, άγαλμα 1800 ετών. Βρέθηκε εκεί, εικονίζει η γυναίκα στην περιοχή εκεί της Ιωνίας, 40 χιλιόμετρα από τη Σμύρνη και 45 χιλιόμετρα από την Έφεσο της Ιωνίας. Σε κάθε περίπτωση, να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα στην ευρύτερη περιοχή. Έφυγε πλέον ο Βενιαμίν Νετανιάχου, ο φίλος και σύμμαχος της Ελλάδος. Τώρα είναι ο Ναφτάλι Μπένετ. Πήρε ψήφο εμπιστοσύνης, 119 ήταν παρόντες οι βουλευτές. Στους 120 που έχει σαν μέλη το Κοινοβούλιο του Ισραήλ, 60 ψήφισαν υπέρ. Στο νέο συνασπισμό μετέχει δεξιά-αριστερά και το Αραβικό κόμμα, 59 βουλευτές του κόμματος Λικούτ του Νετανιάχου καταψήφισαν, οπότε έχουμε νέα κυβέρνηση εκεί. Να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Όπως όλα φαίνεται, θα συνεχίσει το Ισραήλ την ίδια πολιτική. Εξάλλου, οι προκλήσεις του Ταγίπ Ερντογάν και του ΑΚΠΑΡΤΗ της κυβέρνησης της Τουρκίας δεν αφήνουν περιθώρια στο Τελ Αβίβ, στην Ιερουσαλήμ μάλλον ορθότερα. Ήρθε στο φως τώρα της δημοσιότητας από το γνωστό και εξαιρετικό Nordic Monitor τα απόρριτα σχέδια της Άγκυρας για εισβολή στην Ελλάδα, την Κυπριακή Δημοκρατία και τους Αρμένιους αδελφούς μας. Στόχος η Ανατολική Μεσόγειος αλλά και ο Κάυκασος, ο γνωστός και εξαιρετικός Αμπτουλάχ Μποσκιούρτ, Nordic Monitor. Το όνομα του σχεδίου, του απόρριτου σχεδίου της Άγκυρας είναι το Τσερμπέ ή στα αγγλικά Τζέρμπα, από όνομα νησιού της Βορείου Αφρικής στην Τινησία, ανάμεσα στα σύνορα Τινησίας Λιβύης. Είναι ένα όνομα με συμβολισμό. Εκεί είχε γίνει ναυμαχία στην περιοχή ανάμεσα στις δυνάμεις των Τούρκων, των τότε Οθωμανών, το 1560, και στόλου ευρωπαϊκών κρατών με νικητές τους Τούρκους. Μετά για κάποιο διάστημα είχαν την κυριαρχία, τη θαλάσσια κυριαρχία στην περιοχή της Μεσογείου. Είχαν καταστρώσει το σχέδιο, το οποίο είχε ημερομηνία 7 Ιανουαρίου του 2014. Φυσικά όλα αυτά ταιριάζουν με την προώθηση των παντουρκικών και νεοθωμανικών σχεδίων
τα οποία χρονολογούνται εδώ και πολλές δεκαετίες, για να μην πούμε αμέσως μετά την υπογραφή της συνθήκης της Λοζάνης. Φυσικά όλα αυτά όσο ζούσε ο Κεμάλ Ατατούρκ, ο οποίος ήταν πιστός στη συνθήκη που υπέγραψε, άρχισαν με αυξανόμενη ένταση να προωθούνται, με αποκορύφωμα τα τελευταία έτη της διακυβέρνησης του Ταγίπ Ερντογάν, που προωθεί πλέον ανοιχτά με επεμβάσεις, εισβολές και επιθέσεις γειτονικά του κράτη τα νεοοθωμανικά σχέδια. Το σχέδιο αυτό προέβλεπε την επίθεση τόσο εναντίον της Ελλάδας, εναντίον της Κύπρου, αλλά και εναντίον της Αρμενίας. Τα εν λόγω έγγραφα, το πολεμικό σχέδιο της Τουρκίας για την Ανατολική Μεσόγειο έχει ανακαλυφθεί τυχαία σε φάκελο δικαστηρίου στην Άγκυρα. Ο εισαγγελέας Σερντάρ Κιοσκούν, πιστός φίλος του Προέδρου Ερντογάν, ξέχασε κάπου τα εν λόγω απόρριτα έγγραφα, τα διαβαθμισμένα αυτά έγγραφα, τα είχε για κάποια δίκη, αυτά έπεσαν στα χέρια διάφορων που τα έβγαλαν στο φως της δημοσιότητας. Τα έγγραφα, στα οποία περιλαμβάνεται και το σχέδιο εισβολής εναντίον της Ελλάδος και της Αρμενίας, έχουν ανταλλαχθεί μέσω εσωτερικού συστήματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συστήματος επικοινωνιών ανάμεσα σε Τούρκους διοικητές που ανήκουν στο Γενικό Επιτελείο της Τουρκίας. Δεν υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες. Έχουν επισημανθεί σαν απόρριτες, οπότε δεν έχουν κοινοποιηθεί μέσω του εν λόγω συστήματος του τουρκικού στρατού. Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με το εν λόγω έγγραφο, είχε προετοιμαστεί να παρουσιαστεί στο αρχηγείο των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων σαν σχέδιο έκτακτης ανάγκης, αναφορικά και με τις εξελίξεις στη Συρία. Εκεί υπήρξε εκτεταμένη ανάλυση για το πόσο μπορεί να δεσμεύσει στρατεύματα ο τουρκικός στρατός, διάφορες οδηγίες και κατευθύνσεις αναφορικά με τις γειτονικές του χώρες, ήθελαν τη διατήρηση επιθετικών ικανοτήτων, να επιτύχουν αποφασιστική κίνηση στα δυτικά και νότια μέτωπα, μετέφεραν στρατεύματα και πολεμικό εξοπλισμό στα συριακά σύνορα. Υπενθυμίζουμε ότι και στο παρελθόν έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας τέτοιου είδους θέματα και σχέδια της Τουρκίας, τα οποία φυσικά δεν σπέβδει να υλοποιήσει, γνωρίζοντας τη μεγάλη ισχύ και την ανωτερότητα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και φυσικά της ΕΛΔΗ και της Εθνικής Φρουράς που βρίσκονται στη Μεγαλόνησο. Σε κάθε περίπτωση, όπως φαίνεται, το σχέδιο αυτό προέβλεπε πλήγμα είτε με την αποβατική στρατιά του Αιγαίου που έχει η Τουρκία στα παράλια της Μικράς Ασίας, της Δυτικής Μικράς Ασίας, αποβατική στρατιά του Αιγαίου με στόχο να κάνει αποβατική ενέργεια εναντίον των ελληνικών νησιών του Αιγαίου. Γι' αυτό και ζητά να αποστρατιωτικοποιηθούν τα νησιά ούτως ώστε να μπορέσει να επιτύχει. Θα πούμε εδώ ότι η αποβατική ενέργεια, όταν μιλάμε για νησιά τα οποία έχουν δυνάμεις επάνω που αμήνονται και δεν μιλάμε για τυχαίες δυνάμεις, μιλάμε την πανίσχυρη ΑΣΔΕΝ, μιλάμε για μία δύναμη η οποία έχει μεραρχίες, ταξιαρχίες και άλλες δυνάμεις που μπορούν να αντιταχθούν στεναρά σε οποιαδήποτε επίθεση της στρατιάς του Αιγαίου. Πιστεύω ότι οποιαδήποτε προσπάθεια εναντίον ελληνικού νησιού είναι καταδικασμένη σε αποτυχία. Το πιστεύω ακράδαντα αυτό από όσα διαβάζω, από ανοιχτές πηγές, τόσο σε βιβλία, ενημερωτικά, περιοδικά, εφημερίδες και στο διαδίκτυο. Αυτές είναι οι πηγές μου. Είχε λοιπόν σκοπό να χρησιμοποιήσει τη στρατιά του Αιγαίου, να χρησιμοποιήσει τις μεγάλες δυνάμεις που έχει στην Ανατολική Θράκη, τη στρατιά που είναι περίπου 250.000 άνδρες εκεί μπροστά στην Κωνσταντινούπολη, να χρησιμοποιήσει τη δύναμη που είναι σώμα στρατού στα κατεχόμενα της Κύπρου μας, κάποιο από αυτά ή και τα τρία μαζί, ή κλιμακώνοντας να εμπλακούν όλες εκεί οι δυνάμεις της Τουρκίας εναντίον της Ελλάδος και της Κύπρου. Εικασίες κάνω βλέποντας το σχέδιο αυτό που είχε έρθει στο φως της δημοσιότητας, με παράλληλη προσβολή και προέλαση με τις δυνάμεις που διαθέτει στην Ανατολή εναντίον των Αρμενίων, με προφανή στόχο ίσως από τότε να ανοίξει το διάδρομο που άνοιξε τώρα ο Ερντογάν μαζί με τον Αλίγεφ για να εξυπηρετήσει τα νεοθωμανικά σχέδια
μετά την επίθεση που έκαναν οι τουρκοαζερικές δυνάμεις πριν από μερικούς μήνες στο Αρτσάχ, ή ίσως να είχε σκοπό να προσβάλλει και την κυρίως Αρμενία, αφαιρώντας τις εδάφη. Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε τέτοια κίνηση εναντίον της Αρμενίας θα επέφερε την άμεση τότε ρωσική επέμβαση και φυσικά τα τουρκικά σχέδια όσον αφορά την Αρμενία θα ματαιώνονταν και μάλιστα με τραγικό τρόπο για την Τουρκία, εφόσον δεν ήταν, όπως και δεν είναι και τώρα, σε θέση να αντιπαρατεθεί με την πανίσχυρη ρωσική υπερδύναμη, από όσα γνωρίζουμε κατά τη γνώμη μας, μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι ισχυρότερες δυνάμεις του πλανήτη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες υπερτερούν σε συμβατικά όπλα, η Ρωσία είναι η πρώτη πυρηνική δύναμη του πλανήτη. Σε περίπτωση τώρα που έκανε την απόπειρα να εφαρμόσει αυτό το σχέδιο εναντίον της Ελλάδος, όπως είπαμε, η Τουρκία δεν είναι κατά τη γνώμη μας ικανή να πραγματοποιήσει αυτή τη δύσκολη επιχείρηση που λέγεται απόβαση σε νησί το οποίο προασπίζουν εκεί φίλιες προς την Ελλάδα δυνάμεις. Φυσικά υπό την προστασία της πολεμικής αεροπορίας η οποία κυριαρχεί απολύτως στους ελληνικούς ουρανούς, το πολεμικό ναυτικό το οποίο κυριαρχεί απολύτως στη θάλασσα του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, όπως φυσικά και τα υποβρύχια 214 της Ελλάδος συντελούν σε αυτή τη θαλάσσια κυριαρχία, αλλά και στην απόλυτη κυριαρχία των βυθών. Για όλα αυτά που λέω, υπάρχουν όσα έγιναν το περασμένο καλοκαίρι, αποδείχθηκε σε κάθε αψημαχία που υπήρξε ανάμεσα στις ελληνικές δυνάμεις, αεροπορία, πολεμικό ναυτικό, και στον τομέα των υποβρυχίων, αλλά και του ανθυποβρυχιακού αγώνα με τα ελικόπτερά μας και όλα αυτά, αποδείχθηκε η πλήρης ανωτερότητα των ελληνικών δυνάμεων. Οπότε, εάν είχε προσπαθήσει η Τουρκία στο χώρο του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου κάτι ανάλογο, το σχέδιο αυτό που παρουσιάζει το Nordic Monitor θα είχε αποτύχει ικτρά, γιατί δε την περιοχή του Εύρου, τα χερσαία σύνορα Ελλάδος-Τουρκίας, εκεί μας ευνοεί και το έδαφος, υπάρχει το πανίσχυρο τέταρτο σώμα στρατού. Σε όλα αυτά, όπως και στα γεγονότα του Roots Race, έχουμε αναφερθεί πέρυσι με ξεχωριστές αναρτήσεις, αλλά έχουμε κάνει εκπομπή και για την ισχύ του τέταρτου σώματος στρατού. Η Τουρκία δεν είναι σε θέση να διαβεί τον Εύρο και να επιτεθεί στο τέταρτο σώμα στρατού. Όλες οι προβλέψεις συντείνουν ότι σε περίπτωση που η Τουρκία κάνει το λάθος να επιτεθεί εναντίον της Ελλάδος, κάνει το απονεννοημένο διάβημα να κάνει πράξη τις απειλές της, να μη σεβαστεί το διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς συνθήκες και να επιτεθεί στη χώρα μας, το τέταρτο σώμα στρατού, το οποίο έχει τα πανίσχυρα μεταξύ άλλων τεθωρακισμένα Leopard 2A6 ή Leopard 2 Hell, είναι σε θέση να προελάσει ταχαίως στην ανοιχτή πεδιάδα της Ανατολικής Θράκης, να ανοίξει πάντα κατά την προσωπική μου άποψη. Δεν είμαι στρατηγός, από αυτά που διαβάζω, όλη μου τη ζωή μελετώ αυτά τα πράγματα, από πολύ νεαρή ηλικία, είναι τα ενδιαφέροντά μου, να προελάσει βαθιά, να ανοίξει ρήγμα στο μέτωπο εκεί, στην Ανατολική Θράκη, να διοχετευθούν από πίσω από τα τεθωρακισμένα και οι μηχανοκίνητες ταξιαρχίες και μεραρχίες του ελληνικού στρατού, από πάνω η αεροπορία να κυριαρχεί, F-16 Block 52 Plus Advanced, Mirage 2000, Mirage 2000 Pavla 5, φέρουν στρατηγικούς πυράβλους CAL-PAG, οι οποίοι μπορούν να πλήξουν τις γέφυρες του Βοσπόρου, αποκόπτοντας έτσι τις δυνάμεις της Τουρκίας από την Μικρά Ασία, από την Ανατολία, να δυσχεράνουν πάρα πολύ την οποιαδήποτε ενίσχυση εκεί, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την άμυνα της Τουρκίας επί της Ανατολικής Θράκης, της Αδριανουπόλεως φυσικά που πρώτη θα πέσει σε ένα τέτοιο σενάριο που κάνουμε αυτή τη στιγμή, των 40 εκκλησιών της Ραδεστού και της ίδιας της Βασιλίδος, των πόλεων, της πόλης των Κωνσταντίνων, της πάλε ποτέ πρωτεύουσας, της περικλεστάτης Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, της μεγαλύτερης αυτοκρατορίας του κόσμου για την εποχή της και τις μεγαλύτερες σε διάρκεια. Είχε διάρκεια πάνω από 1100 έτη, να μην μακρηγορήσουμε με τα ιστορικά,
Φυσικά η κυριαρχία της πολεμικής αεροπορίας και του πολεμικού ναυτικού θα επιφέρουν και την κατάληψη από την Ελλάδα της Σύμβρου και της Τενέδου, δύο νησιών τα οποία έπρεπε να είναι αυτόνομα με βάση τη συνθήκη της Λοζάνης, διάταξη που δεν σέβεται η Τουρκία, δύο νησιά με ελληνικό πληθυσμό κατά τη συντριπτική του πλειοψηφία, τα οποία με διάφορες παράνομες μεθόδους αφελήνισε η Τουρκία με σκοπό ακριβώς αυτόν τον αφελληνισμό και να μην τους δώσει τα δικαιώματά τους σε αυτοδιοίκηση, σε δική τους αστυνομία, σε δικά τους σχολεία, σε όλα αυτά που προέβλεπε η συνθήκη της Λοζάνης, την οποία έχουμε αναρτήσει εμείς στο διαδίκτυο και έχουμε κάνει εκτενείς αναφορές από αυτό το κανάλι στα δύο νησιά, την Ήβρο και την Τένεδο. Το δύσκολο σημείο είναι η Κύπρος, όπου εκεί τι έχει συμβεί. Οι Τούρκοι έχουν μεταφέρει γερμανικά άρματα Leopard 2 Α4. Τότε φυσικά το 2014 που υπήρχε αυτό το σχέδιο δεν τα είχαν στείλει ακόμα εκεί, αλλά και τώρα δεν αλλάζουν πολλά πράγματα. Υπάρχει η ισχυρή ΕΛΔΙΚ, υπάρχει η Εθνική Φρουρά, είναι δυνάμεις ισχυρές οι οποίες είναι σε θέση και ήταν σε θέση και το 2014 αν υπάρχει ενίσχυση από τη Μητρόπολη, από τη Μητροπολιτική Ελλάδα, ισχυρές αεροναυτικές δυνάμεις, υπάρχουν οι στρατηγικοί πύραυλοι SCALP-EG στα Mirage 2000-2005, μιλάμε για τότε, αλλά δεν έχουν αλλάξει πολλά μέχρι τώρα. Και αυτό φάνηκε από τις ασκήσεις ατσάλινο βέλος που είχαμε αναφέρει και πέρυσι από αυτό το κανάλι. Αόρατα τα ελληνικά F-16 πέρασαν, αόρατα τα τουρκικά ραντάρ και προσγειώθηκαν στην άσκηση ατσάλινο βέλος στην Μεγαλόνησο, χωρίς οι Τούρκοι να καταφέρουν να κάνουν τίποτα, και κατά τον ίδιο τρόπο αποχώρησαν και στην προσπάθεια τους οι Τούρκοι να τα παρενοχλήσουν κατά τη διάρκεια της επιστροφής τους στην κυρίως Ελλάδα, την επιστροφή τους από την Κυπριακή Δημοκρατία στην κυρίως Ελλάδα, και εκεί πάλι απέτυχαν ικτρά. Τα έχουμε αναφέρει όλα αυτά και όλα αυτά αποδεικνύουν ότι εάν η Ελλάς τότε είχε συνδράμει την Κύπρο τόσο το 1974 όσο και το 2014, αν έκανε την απόπειρα η Τουρκία να υλοποιήσει αυτό το σχέδιο που αναφέρεται στο Nordic Monitor, θα είχαμε επιτύχει το θαλάσσιο και εναέριο αποκλεισμό της Μεγαλονήσου με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την κατοχική δύναμη που βρίσκεται εκεί, για το σώμα στρατού που έχει η Τουρκία εκεί. Γιατί αν κυριαρχήσουμε θαλάσσια και εναέρια στην περιοχή της Κύπρου, εναέρια και θαλάσσια, η Εθνική Φρουρά και η ΕΛΔΙΚ θα νικήσουν τις κατοχικές δυνάμεις. Φυσικά, επειδή η Τουρκία, να μιλήσουμε και λίγο για το τώρα, φτιάχνει εκεί στο Λευκόνικο τη βάση των drones με τα TB2 Bayraktar, θα μπορεί να κάνει διαρκώς πτήσεις παρακολούθησης και επιτήρησης, θα μπορεί να πλήξει στόχους, είναι UCAV, οπλισμένα τα μη επανδρομένα της Τουρκίας, έχει άλλα μικρότερα, πιο φτηνά, που μπορούν να δράσουν ως μίνι, τα καργού και άλλα, και να κάνουν επιθέσεις κορεσμού εναντίον της αεροπορικής άμυνας και άλλων κρίσιμων οπλικών συστημάτων και υποδομών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τώρα συζητάει ακόμα και τους S-400 να στείλει εκεί, κάτι που φυσικά δεν πιστεύω ότι θα κάνει, απλά το λέει, διότι εκεί θα είναι εκτεθειμένοι οι S-400, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη βιωσιμότητά τους. Σε κάθε περίπτωση αυτό ήταν το τουρκικό σχέδιο και αυτά τα σχέδια, ακριβώς για να μην είναι η Άγκυρα σε θέση ποτέ να τα υλοποιήσει, όπως δεν ήταν το 2014, πρέπει να συνεχίσει η Ελλάς να είναι σε επαγρύπνηση, όπως και είναι, ούτως ώστε να μην μπορέσει ποτέ να τα υλοποιήσει, να μην τα αποτολμήσει για το καλό τόσο του ελληνικού λαού και των άλλων λαών της περιοχής, αλλά κυρίως του ίδιου του τουρκικού λαού, τον οποίο ναι μεν άγουν και φέρουν οι κυβερνώντες του, αλλά κάποια στιγμή πιστεύουμε ότι θα αντιληφθεί τις ρίζες του, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό τον φέρνουν κοντά στον ελληνισμό, και τους Αρμενίους και τους Άραβες και τους Κούρδους, και έτσι με αυτόν τον τρόπο να λήξει αυτή η πολιτική που ασκούν οι τουρκικές ελίτ
και παρασύρουν και τη μεγαλύτερη μερίδα του τουρκικού λαού με όλες αυτές τις κορώνες και όλα αυτά, όλες αυτές τις ανακρίβειες και τα ιστορικά ψεύδι που του λένε, και φυσικά τότε ο τουρκικός λαός θα μπορέσει να μπει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα υπάρχει πραγματικά φιλία, ειρήνη και συνεργασία. Μέχρι τότε πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε ισχυροί, να συνεχίσουμε να υπερτερούμε. Γι' αυτό το λόγο άμεσα, το λέω κάθε μέρα τελευταία, αλλά μέχρι να δω να έρχονται οι νέες μονάδες επιφανείας δεν θα σταματήσω. Υπάρχουν οι Karel Dorman, οι φρεγάτες έτοιμες, 2 της Ολλανδίας, 2 του Βελγίου, η συνέχεια των ΕΣ. Να τελειώνουμε να δούμε ποιο πλοίο θα διαλέξουμε. Είναι η Μπελαρά, είναι η Damen Sigma, είναι η Arrowhead 140, το μεγαλύτερο όπως φαίνεται πλοίο. Είναι ακόμα και η Φρέμ, είναι η Μέκο Α200, είναι ακόμα και οι αμερικανικές MMSC, πρόταση η οποία κατά τη γνώμη μου χωλαίνει, αλλά συνδυασμένη με τα Ικοντερόγκα που δύο μαζί είναι ισχυρότερα από όλο τον τουρκικό στόλο, και F-35 και μεγάλες άλλες προμήθειες τεθωρακισμένων, θωρακισμένων και όλα αυτά από τα τεράστια αποθέματα του Αμερικανικού στρατού. Δεν ξέρω, όλα αυτά, αυτά τα ξέρουν οι επιτελείς μας, οι κατεξοχήν ειδικοί, αυτοί θα αποφασίσουν φυσικά και όχι εγώ ούτε οποιοδήποτε άλλος, που απλά εμείς λέμε την προσωπική μας άποψη, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να συγκριθεί με την άποψη εκείνων που έχουν σπουδάσει και είναι το επάγγελμά τους αυτά τα πράγματα, το λέω για άλλη μια φορά, ούτως ώστε να ξεκαθαρίζω τη θέση μου. Αυτά προς το παρόν, σας ευχαριστούμε πολύ που παρακολουθείτε το κανάλι μας, καλό βράδυ Κυριακής σε όλους.